Κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ μετέβει το πρωί στο μακρύ γυαλό Ιεράπετρας, στα καταλήμματα όπου διαμένουν μετανάστες, οι οποίοι βρίσκονται σε καραντίνα από την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαστε σήμερα εδώ πέρα μετά από δύο θετικά επιβεβαιωμένα κρούσματα από άτομα πακιστανικής και αφγανικής καταγωγής, λόγω του συγχρονισμού που έχουν αυτοί οι άνθρωποι στην καθημερινή ζωή τους, διαμένοντας εδώ πέρα σε αυτά τα καταλήμματα. Και βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΗ πρέπει να προβούμε σε ένα δειγματοληπτικό έλεγχο σε όλους τους ανθρώπους που διαβιούν εδώ πέρα. Θα γίνει μοριακό τεστ? Θα γίνει μοριακό τεστ, PCR. Ο Δήμος κινητοποιήθηκε άμεσα, γρήγορα, για να είναι ασφαλής η περιοχή εδώ πέρα, γιατί όπως γνωρίζετε ο κύκλος είναι μικρός, η κοινωνία είναι μικρή, γνωρίζω ένα τον άλλο. Πήγαμε να προβούμε να κάνουμε τα rapid test που κάνουν όλοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήρθαμε σε επαφή με τον ΕΟΔΗ και μας είπε ότι μετά που θα βρεθούν τα κρούσματα, μετά από 2-3 μέρες είναι πιο αποτελεσματικά και έγκυρα για να γίνουν. Μας λέει ότι μην κάνετε τώρα τα τεστ, θα τα κάνουμε εμείς. Από την πρώτη στιγμή, προσωπικό της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γυαλού προσέφερε βοήθεια με παροχή τροφίμων και φαρμάκων, ώστε να αποφευχθεί τυχόν διασπορά του ιού στην κοινότητα. Είναι Αφγανοί, Πακιστανοί, τέλος πάντων από τρίτες χώρες εργάτες γης που δουλεύουν εδώ είτε σε θερμοκήπια είτε σε λεώνες, είτε τέλος πάντων στον πρωτογενή τομέα. Ανησυχεί η τοπική κοινωνία του Μακρύ Γυαλού? Σίγουρα όλο αυτό το τετραήμερο υπάρχει μια ανησυχία, ένας προβληματισμός, γιατί όπως σας είπα είναι μικρή κοινωνία, γνωρίζω ένας τον άλλο και υπήρχε ένας φόβος. Αλλά είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός, πρέπει να υπάρχει ηρεμία, ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση, ούτως ώστε να το περάσουμε όσο γίνεται πιο ανώδυνα και να επανέλθει η περιοχή στην κανονική της κατάσταση όπως πρώτα. Τη στιγμή που δεν μπορούμε να ελέγξουμε πολύ καλά και πλήρως τις επαφές αυτών των ανθρώπων, γιατί καταλαβαίνετε μπορούν να βγουν να πάνε σε μαγαζί οπουδήποτε, δεν ξέρουμε πού έχουν πάει, θα πρέπει να είναι όλοι σε καραντίνα. Αυτοί που μένουν με τους ανθρώπους με τους οποίους, στους οποίους έγινε η δειγματοληψία και βρέθηκαν θετικοί. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό είναι ένα δεύτερο βήμα. Όπως και να έχει, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, θα πρέπει να είναι σε καραντίνα. Το Ιολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου θα διεξάγει μοριακά τεστ και σε περίπτωση ανίχνευσης κρουσμάτων, οι αρχές θα ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την προστασία της δημόσιας υγείας.